στένι σου. Ανάμα σκηνόνιρο. Σ' ακολουθώ. Σάββατο κι από βραδό. Σιγά τέλειο το βαρύ μου. Απόψε για σένα. Θέλω μια στιγμή να φτάσει. Αν θυμηθεί στο όνειρό. Άλλος κι αγίο τράβηξε πήγε κι άλλος κι αγίο. Γεια σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα, θα έλεγα και συγκινημένος. Γιατί έχω απέναντί μου ένα συνθέτη της νέας σκηνής, τώρα τη νέας, που του έχω ξεχωριστεί η αδυναμία. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος ό,τι έγραψε ή τουλάχιστον ό,τι έχει φτάσει στα αυτιά μου είναι πολύ καλό έως άριστο. Είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Εκεί στο νότο τρίζει ο θάνατος για αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σε θεωρώ σαν να βγήκες χτες στο τραγούδι. 25. Παρότι είσαι 25 χρόνια. Και σκέφτομαι ότι είναι τραγικό το πόσο γρήγορα περνάνε οι εποχές, τα χρόνια. Και εσύ που, ξαναλέω, σε θεωρώ ότι πολύ νέα ασχολείς βέβαια σε αυτό, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είπες καινούρια πράγματα. Αλλά 25 χρόνια, ένα τέταρτο αιώνα είσαι στο κόλπο. Εντάξει, ξεκίνησα με τους Τερμίτες στο... Εδώ βλέπω 80. Το 80. Σε μια κουβέρτα, ως τακό, έχω κρυφτεί μωρό μου. Κι εκεί σε ψάχνω σαν τρελός, στο τέλος κάθε δρόμου. Σε μια κουβέρτα, ως τακό, έχω κρυφτεί μωρό. Κι εκεί σε ψάχνω σαν τρελός, στο τέλος κάθε δρόμου. Γεννήθηκε στο Βόλο. Ναι. Πες μου, γιατί ο Βόλος είναι μια αγαπημένη. Γεννήθηκα στο Βόλο. Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής της κρατικής ορχήστρας. Α, είσαι από οικογένεια... Πέθανε ως 36 χρόνων. Το 69. Σπουδαίος μουσικός, έχει γράψει κλασικό έργο πολύ, το οποίο κυκλοφορεί και τώρα και όλα στο εξωτερικό. Έργα για πιάνο και τέτοια. Και στο δημοτικό πήγα στο Βόλο, δεν εδώ, στην Πλάκα να τα μεγάλωσα. Στο πρώτο γυμνάσιο της Πλάκας πήγαινα. Μετακομίσατε. Μετακομίσαμε όταν ο πατέρας μου αρρώστησε και ήταν στο νοσοκομείο πια και ήρθαν εδώ και έκτοτε δεν ξαναγύρισα στο Βόλο. Ποιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Με κάτι γρίσα τα φορτώνουμε
μέσα σε μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ κι όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά. Έχει παιδιά, οικογένεια? Έχω μια, βέβαια, παντρεμένος και έχω μια κόρη 11 χρόνων. Τη παντρεία. Πλέον. Όχι ακόμα. Θέλω να μιλήσει για την κόρη σου. Να σου πω. Μαθαίνει βιολοντσέλο, είναι καλή. Είναι καλή σε ό,τι έχει σχέση με καλλιτέχνη. Τι και αυτή η μουσικό. Τη αρέσει. Έχει μια τάση να μαθαίνει βιολοντσέλο και να ζωγραφίζει κιόλα. Το τι από τα δύο δεν ξέρω. Και επέλεξε ένα όργανο το οποίο είναι. Ναι, μαγευτικό. Ήταν μικρή και μου είχε πει θέλω βιολί, αυτό που είναι καρφωμένο στο πάτωμα. Αυτό έχει δίκιο. Αυτό είναι. Είναι ωραίο, μου αρέσει ο βιολοντσέλο. Είναι εντυπωσιακό. Έχει ένα μεγάλο προσόν όσο μαθαίνουν τα παιδιά. Δεν είναι σαν να νιαουρίζουν γάτες. Είναι καλές οι συχνότητες και δεν παθαίνει ιστερία. Αν πάθαινε βιολί, θα έπρεπε να φεύγουμε από το σπίτι όταν μελετούσε. Καταλαβαίνεις τώρα. Με το τσέλο είναι ανεκτικός ο ήχος. Έτσι είναι μέτζος ο ήχος. Έχει μια ευχαίρεια φοβερή. Πιο όχι. Καλά διαβάζει νότες από ό,τι διαβάζει κανονικά. Και πιο καλά από μένα. Δεν του συζητάω. Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα τη μύτη θα σου γίνει. Τι μουσική έμαθες? Τελείωσα την ανώτερη σχολή. Εδώ. Ναι, ανωτέρα τότε λεγόταν στο ελληνικό όδιο. Μετά μπλέξαμε με τα συγκροτήματα, καταλαβαίνεις έτσι. Η κιθάρα έγινε ηλεκτρική και μετά. Έγραψες και στίχους. Δεν έκανα τα δύο προσπάθειες. Ήμουν λίγο άτολμος στο θέμα αυτό. Άτολμος. Για εξήγησέ το μου. Δεν ήμουν ικανοποιημένος ποτέ. Όλο κάτι δεν μ' άρεσε. Ήθελα μονίμως επιβεβαίωση. Αυτό είναι ατολμία ή έλλειψη. Εμπιστοσύνης. Μα δεν είχα έλλειψη εμπιστοσύνη στη μουσική, ας πούμε. Στη μουσική, αλλά μήπως λέω. Στο στίχο είχα έλλειψη. Ακριβώς, μήπως έβρισκα. Διότι πάντα έβρισκα πράγματα άλλα που μου άρεσαν καλύτερα. Όλη τη ζωή κρυβόμουνα γιατί δεν ήθελα να φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή. Μα τώρα με κοιτείτε λίγο λίγο. Είχε να πέσω σε ανθρώπους που ήταν εξαιρετικοί και ήταν νέοι, πιτσιρικάδες, που σημαίνει ότι είχαμε μια κοινή οπτική και κάναμε παρέα όλη την ημέρα και ήταν σαν να τους γράφω εγώ. Δεν κάναμε πολύ παρέα και κάναμε τα τραγούδια σαν να ήταν συνεργατικά. Δεν γινόταν δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο. Ας πούμε, μου φέρνεις ένα βιβλίο, εσύ που είσαι ένας στιγουργός χρόνια, ξέρεις πώς γίνονται οι δουλειές αυτές και παίρνω εγώ και κάνω. Δεν ήταν έτσι. Ήμασταν μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάναμε τα τραγούδια σαν να τα κάναμε μαζί. Αυτό το τραγούδι όταν γίνεται μαζί είναι η καλύτερη μορφή συνεργασίας. Ήταν καλό αυτό, ήταν τα καλύτερα μας χρόνια αυτά. Πώς θα σε ψάξω μάτια μου σε τρύπες κορακιών. Πώς θα σε ψάξω μάτια μου να βρω που θα κοιμάσαι. Που πια νομίζω θα σ' αγκάλμα κρεβατιών. Που πια νομίζω θα σε αγάλμα κρεβάτιο. Τα πρώτα μου τα τραγούδια τα κάναμε στα αγγλικά. Και όπως καταλαβαίνεις, εγώ αγγλικά δεν έγραφα, άλλοι γράφαν τους στίχους. Με τη γνωστή λογική ότι θα κάνουμε, ας πούμε, καριέρα στο εξωτερικό, ορμόμενος από τους Αφροντάι Τσάιλ και τα λοιπά, έτσι. Πήγαμε στο Παρίσι, σκοπό να μείνουμε εκεί και τα λοιπά. Είχα βάλει ψηλά τον πήγη. Δεν ξεκινούσαμε τη λογική τώρα να κάνω, να πούμε, ξέρω εγώ, να πάω να παίξω μια μπουάτια τέτοια. Δεν με ενδιαφέρεται αυτό. Με ενδιαφέρεται να κάνω ένα συγκρότημα και να έρχονται να παίρνουν ελικόπτερα. Κατάλαβε, σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν αυτά. Πήγαμε στο Παρίσι, γνωρίσαμε τον Ντέμι Ρούσο. Αφήσαμε να δει. Ο δίσκο θεωρήθηκε ντεμοντέ όμω, ήταν εκτό εποχή. Γιατί ήταν ένα πράγμα με βυζαντινή μουσική, φτιαγμένο κτλ.
Σημαίνει την εποχή που αλλάζαν οι μόδες. Όσο σ' αγάπησα σκληρή μουσική, στα κάτασπρα νησιά με τα μπλε παραθύρια, παρέα με τους πελαργούς κι απ' τη φίνα έτρωγα κεραμίδια. Να, 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 να. Στον κόσμο να γυρίζει σε μια νακίδα από κερί. Γελάνε οι κολλητοί μου, γελάνε ειρωνικά που γράφω τα τραγούδια μου με λόγια ελληνικά. Μα δεν με νοιάζει, δεν μου καίγεται καρφί. Μετά όταν αποφασίσαμε να κάνουμε στα ελληνικά, δηλαδή αποφασίσαμε, βρήκαμε τον Πετρίδη και λέει παιδιά κάνουμε ένα δύσκολο. Και ψάχνω να στείλω στα ελληνικά και βρίσκω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν της ιδίας σχιζοφρένειας με μένα, ένας τρελός με ένα παπί, ένα παπάκι ερχόταν μονίμως, με κάτι μακριά μαλλιά, σαν τον Ιησού Χριστό ήταν έτσι στο παρουσιαστικό, τον Μιχάλη Μαρμαδάκη, ο οποίος μου έφερε κάτι στίχους τρελούς. Βεβαίως. Τον πρώτο στίχο που πέφτει στα χέρια μου έλεγε, διαβάζω το συγκεκριμένο ρεφρέν. Με τα νιάτα να γυαλίζουν στον υδρότα σου, σαν το νερό στο σώμα μουρού που τόπινε η μάνα του. Λέω τι είναι αυτό, ρε. Τι λέει αυτό. Αυτό θα κάνω. Κατευθείαν. Και εκεί που σβήνει ο βοριάς, κι η καταιγίδα γίνεται σταγόνες. Εκεί βρίσκομαι με ένα λευκό χαρτί και ένα μολύβι. Και γράφω στίχους για σένα, θάλασσα ερωμένη μου. Εκεί που σβήνει ο βοριάς και το χαλάζει τη στήλη γελάς. Εκεί κοιμάσαι γλυκά αναρκωμένη απ' το πάλεμα ερωμένη μου. Αμαρτωλό μου μήλο, εκεί σε κλέβω σταγόνα σταγόνα, στίχο το στίχο. Εκεί χορεύω στο γυμνό σου κορμί. Με τα νιάτα να γυαλίζουν στον υδρότα σου σαν το νερό, στο σώμα μωρού που το κλαίει η μάνα του. Με τα νιάτα να γυαλίζουν στον υδρότα σου σαν το νερό, στο σώμα μωρού που το κλαίει η μάνα του. Μέχρι τότε δεν μπορούσα να φανταστώ πως αυτή τη μουσική που γούσταρα εγώ να κάνω μπορούσα να την κάνω στα ελληνικά. Είχα την αίσθηση ότι γίνεται μόνο στα αγγλικά. Έπαιρνα κάποια ιδέα από το Σαββόπουλο που κάνει κάποια πράγματα τέτοια μερικές φορές. Τα ελληνικά τα είχα συνυφασμένα με τα λαϊκά τραγούδια, τα καλά, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Όταν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μου έφερε αυτούς τους στίχους, λέω εδώ είμαστε. Η αγάπη. Που χαθήκε στη σκόνη. Κάναμε τον πρώτο μας δίσκο τότε που λεγόταν Τερμίτες και αλλάξαμε και το όνομα του συγκροτήματος, το κάναμε το όνομα όλο Τερμίτες. Τότε ήμουνα 22 χρονών. Και είναι ο Γιάννης, ο Πετρίδης. Ο Πετρίδης μας έκανε τον πρώτο μας δίσκο, ναι. Θέλω να πεις δύο ωραίες κουβέντες, αυτές που αισθάνεσαι για τον Γιάννη που είναι πολύ φίλος μου. Α, το Γιάννη έμαθα μουσική. Αυτή τη μουσική που αγαπούσα πολύ, τη μάθαμε από τον Γιάννη. Και δεν ήταν μόνο το τι ήξερε πολύ, ήταν ο τρόπος που τη μετέδιδε και μια ευγένεια που είχε περί μάλλον. Τερμίτες που αφήσαν μόνο μύτες. Φαροκανήσουνε και μας. Διάθες πηγυρώδες μας. Thank you.
πώς εσύ, που ο πατέρας σου είναι αρχιμουσικός και προφανώς ασχολείται με την συμφωνική μουσική. Έμπλεξα με αυτό το κόλπο. Έμπλεξες με το κόλπο αυτό της μουσικής. Με την ηλεκτρική μουσική. Πώς τη λένε αυτή, ναι, τη μουσική. Κοίταξε, ο πρώτος δίσκος που αγόρασα σε ηλικία 8 ετών, 9, μαζεύοντας λεφτά από τα κάλαντα, ήταν το Help, των Beatles. Αυτό πήγα και πήρα. Μου είχε κάτι περίεργο έτσι κάπως. Ήταν η εποχή που γόντουσαν τα Ιταλικά, τότε θυμάσαι. Ωραία, ωραία. Εγώ άκουγα αυτά. Άκουγα Beatles, άκουγα αυτά τα πράγματα. Πιτσιρικάς. Η Νέα Ιωνία είναι μια περιοχή στην οποία ακούγεται μόνο λαϊκό. Καταρχήν στο σπίτι εγώ ακούγα μόνο κλασική μουσική. Ήταν πολύ, ήταν δαγκωμένος με την κλασική μουσική. Ο πατέρας. Ναι. Δεν ήταν το σπίτι να παίζει από το πρωί μέχρι τώρα λαϊκά όπως γίνονται σε όλα τα σπίτια εκείνη τη εποχή. Δεν ήταν τέτοιο σπίτι, ήταν ένα μεσοαστικό σπίτι. Μα το απέναντι όμως δεν έπαιζε λαϊκά. Ναι, και στον κινηματογράφο τον καλοκαιρινό πηγαίναμε λαϊκά. Λαϊκά. Εντάξει, τα άκουγα. Αλλά δεν γούσταρες, δεν σου αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γούσταρα. Ξέρεις, καλά έτσι τα λαϊκά τα άκουσα στο στρατό, η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί συνειδητοποίησα ότι τόσα χρόνια κάτι έχασα. Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή, σαν όσο. Δημοτικό μπλούς με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλούς η χαμένη μου πεντάρα. Δημοτικό μπλούς λυδιασμένη μου τσατσάρα. Τα τραγούδια εκείνης της εποχής είχαν τεράστια διαφορά με τα σημερινά. Τα καθημερινά τραγούδια εκείνης της εποχής σήμερα φαντάζουν σαν να είναι για να παίζονται στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι απίστευτο το πράγμα. Το λες από την πλευρά της μελωδίας ή και για το... Μελωδία, στίχο, ήθος. Ερμηνεία. Ερμηνεία. Το ήθος πρώτα απ' όλα, από πνέον ένα ήθος. Ναι. Τι να σου πω τώρα, τα καθημερινά τραγούδια, τα καθημερινά πια. Τα δικά σου τα τραγούδια, η άπονη ζωή, όλα. Όλα, εκατοντάδες τραγούδια του Λοΐζου, του Μούτσι, τα τραγούδια του. Τα καθημερινά μας τραγούδια του Κυλαϊδόνη εκείνη τη εποχή, του Ξαρχάκου. Φυσικά του Κάντι Υπομονή και τα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια τα οποία σήμερα, ξέρω εγώ, μαζεύεται, πάει ο Νταλάρας, ξέρω εγώ, με τη Μαρινέλα στο Μέγαρο και τα παίζουν. Αυτά τα καθημερινά μας τραγούδια δεν ήταν. Αυτά δεν ακούγονταν κάθε μέρα. Αυτά είναι. Εγώ ξυπνούσα τον πρόεδρο, δηλαδή έχω να βγάλω στην Ελευσίνα μια φορά. Το Μητσιά άκουγα, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Αυτά ήταν τα καθημερινά μας τραγούδια. Τώρα τι γίνεται, παιδάκι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το καθημερινό τραγούδι δεν είμαι ελιτίστας, ούτε με ενδιαφέρει εμένα τώρα ξαφνικά να ανήκω σε μια κατηγορία όπου είναι 10 άνθρωποι και καλά κάνουν το σπουδαίο και οι άλλοι κάνουν μπουρδες. Ούτε και αισθάνομαι έτσι. Αυτό που θέλω είναι τα καθημερινά τραγούδια να έχουν την ίδια δυναμική όπως ήταν τότε. Αλλά δεν μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα την ίδια δυναμική. Η φόβη σου και η φόβη μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας. Γλυκούσα μπετιμέζι και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μ' αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου. Καλύτερα απ' την πρώτη. Χάθηκα μέσα στους δρόμους που με δέσαν για πάντα. Μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Γιατί δεν είχα τα φτερά.
γιατί είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι είναι μικρό γιατί ήμουν πάντα μόνος και θα δεν σε απασχόλησε ποτέ το να ασχοληθείς με ανάλογα τραγούδια κι εσύ? Και αυτό είναι στο DNA αυτό τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα ιδιαίτερες σπουδές αυτό το πράγμα. Υπάρχει το άκουσμα αυτό μέσα σου, όπως και να, όπως και να το κάνεις. Όσο και να εμπλακείς με τα συγκροτήματα, με τα αυτά, με το ένα, με το άλλο, δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό. Δηλαδή τώρα δεν θα μπορούσε. Πώς έλεγε ο Τζιμάγκος, ο Πανώσης που λέει γουστάρω στα κρυφά το Μητροπάνο. Έτσι πάει. Και... αλλά δεν το γουστάρω στα κρυφά, το γουστάρω στα πανερά. Κατάλαβες τι γίνεται. Κίτρινα βράδια, ανάβει ο καύγας στα αθλητικά και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια, Ομόνοια με Πειραιώζου γωνία. Δεν θέλω να κάνω τίποτα πια κάτω από την Αθήνα σταμπέλας. Ότι κάνω εκείνο ή εκείνο, εκείνο, όχι. Αβίαστα θέλω να βγει όλα τα λαούδια και ό,τι μου βγει. Δεν έχει ταμπέλα εσύ, δηλαδή αν σε ρωτήσει κάποιο. Ήμουν αυτή τη σχολή του ηλεκτρικού τραγουδιού. Αυτή η νέα σκηνή ηλεκτρική, η οποία είχε μια φθήνουσα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, γιατί δεν βγήκαν καινούρια. Ποιοι ήταν σε αυτή την σχολή? Κατσιμίχες. Ο Πορτοκάλου. Ας πούμε το ξεκίνησε ο Σαββόπουλος αυτό στην Ελλάδα. Αυτή την μπαλάντα, η οποία είναι ένα μίξ με ρεμπέτικα, με λαϊκά. Έτσι. Ο Σαββόπουλος είναι πυρισμένος από τον Μπομπ Ντίλαν, από τον Φρανκ Ζάπα. Από το Τζιτσάνι έκανε ένα χταρμά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός γιατί ήταν ευφυής, έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς. Και εσύ μπορέσαν... θεωρείς, ας πούμε, τον εαυτό σου σε μια σειρά διαδοχής του Σαββόπουλου? Θεωρώ δηλαδή τον εαυτό μου ότι ανήκει σε μια σχολή, κατηγορία, ναι, σε μια κατηγορία η οποία βγήκε από εκεί. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, έλα. Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, όχι. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και σήμερα δεν υπάρχουν καινούργια παιδιά τέτοια. Δηλαδή δεν υπάρχουν όμως πουθενά τώρα. Μόνο στην. Πώς το λένε? Συμπόπ. Σε αυτό το πράγμα εκεί. Δεν είναι και pop, είναι ξέρω εγώ τι πράγμα. Όχι. Πόσο πουλάνε οι δίσκες, πόσο πουλάνε? Είδες ότι έχει φτάσει η κατάσταση σε σημεία. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν δίσκοι σε 2-3 χρόνια. Μήπως δεν υπάρχουν, μήπως τα τραγούδια μας άσουν μια τσίχλα και ακούσουν ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, ε. Κοίταξε, εγώ διαβάζω συχνά αυτά τα οποία λες. Τελευταία διάβασα κάτι που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Χρησιμοποίησες έναν όρο. Συνδικαλισμό ποιότητας στο τραγούδι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι. Και έχεις δίκιο. Αυτό δε με αφετηρία αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η ΕΡ να κάνει. Πήγα και τις δύο φορές εκεί. Ναι. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Όχι, πολύ. Εγώ έτσι το είδα. Πολύ καλή είναι η πρωτοβουλία που κάνει η ΕΡ και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αναγεννηθεί. Αν αναγεννηθεί το τραγούδι, να... για μένα γιατί είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία? Διότι θα δοθεί ένα βήμα σε νέους κυρίως δημιουργούς πέρα από αυτά τα τηλεοπτικά πανηγυράκια τα οποία γίνονται, γιατί γίνονται αυτά τα γνωστά με τους διάφορους ανθρώπους που κάνουν, πως τραγουδάνε, που μένουν μια εβδομάδα, ένα μήνα και μετά παίρνουν και ένα βραβείο. Εγώ είμαι εναντίον αυτών. Είμαι καθαρά υπέρ του να γίνεται μία προσπάθεια να αναδείξει το κάθε παιδί, αν έχει ταλέντο, το όποιο ταλέντο. Κι όταν ήρθε το πρωί, δίχως αφορμή ροκάδες, ανυποψιαστήραγιάδες, στην κορώνη έχουν μπαρμπάδες, ανθρωπομορφή λεφτάδες, αναλφαβήτης χιλιάδες, η ζωή μου συμπληκάδες, κι οι εχθροί μου πάλι εχθροί. Σε υπέκει μου απαλλητό για το κακό και τα δικό.
για το κακό και τα δικό χορεύει η ψυχή μου. Σε ένα ντουνιά καταδικό της εθνικής κοιλάδικο, της εθνικής κοιλάδικο και κλαίω απ' την τροπή μου. Μα έγινε κουρέλα το προϊόν που το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι μόνο οι τιμές, ότι είναι ακριβές, ότι υπάρχουν χιλιάδες τρόποι οι οποίοι μπορεί να πάρεις ένα δίσκο μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτύου, μέσω. Είναι και το θέμα ότι και το προϊόν είναι κουρέλα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το προϊόν πρωτίστως είναι κουρέλα. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει η συνείδηση αυτών που το φτιάχνουν. Δεν είναι μόνο δηλαδή να φτιάξουν σε ένα πλαίσιο ας πούμε, που να μπορούν να κινηθούν μέσα. Έτσι. Και όταν λέω εμείς τώρα, εγώ δεν θέλω να βάζω τον εαυτό μας γιατί μπορεί να πούνε άλλοι τι λες. Συνομίζω ότι κάτι κάνεις. Δεν θα θέλω να παιδί μου λοιπόν, τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι άντε θα στείλουν τώρα 500 τραγούδια. Ναι. Μα ξέρεις τι θα είναι αυτά τα τραγούδια. Εγώ σαν να το βλέπω μπροστά μου. Θα είναι από αυτά τα 430 για πέτα. Θα είναι από αυτά που ακούμε καθημερινά, που ναι. Δεν μπορώ να τα ακούσω. Θα τα πετάξουμε. Θα τα πετάξουμε. Τι θα γίνει, το θέμα δεν είναι, θα τα πετάξουμε και θα καλύψουμε τα άλλα. Μα δεν θα ήταν καλύτερα, ας πούμε, να έχεις ένα πρόβλημα, να μην ξέρεις από το διαλέξεις. Έχω στη δυστυχία μου, δεν έβαλα σιρόπι. Κι όταν σας στήσω μια στιγμή, όπως η αντιλόπη, φροντίζω για τα βήματα να είναι συντονισμένα. Ξεφεύγω απ' τις παγίδες σου και έρχομαι σε σένα. Κι αν είμαι εγώ κεντρικός, εγώ είμαι ολόκληρος μωρό μου. Γι' αυτό μπορώ και σ' αγαπώ. Και σ' αγαπώ σαν εαυτό μου. Τραγουδιστές τελικά και νομίζω ότι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη από όλους. Οι σπουδαίοι τραγουδιστές που είναι με σπουδαίοι εννοώ, πώς το λένε. Οι διάσημοι, εμπέστε. Οι διάσημοι αυτής της κατηγορίας που πουλάνε και πολύ. Αυτή δεν μιλάω για τη Γαλάνη και την. Όχι, δε, η οποία και την Πρωτοψάλτη, η οποία σαν κομίτη ξαφνικά μπορεί να σκάσει μια χρονιά και να σαρώ στα πάντα. Η Χαρούλα πέρσι. Δεν λέω αυτό. Λέω αυτοί που κάθε του δίσκο γίνεται πανικό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη ευθύνη διότι κάτι αξίζουν. Δεν μπορεί να είσαι 15-20 χρόνια να πούμε. Πώς το λένε στα πράγματα χωρίς αξίζεις, κάτι θα αξίζεις, κάτι συμβαίνει. Το οποίο δεν το διαχειρίζονται σωστά. Ψάξτε ρε πουλάκια μου να πούμε δύο καλά τραγούδια. Ψάξτε και πέστε καλά τραγούδια εσείς. Ο Ρέμος έχει αρχίσει να προσπαθεί να το κάνει αυτό. Ναι. Ο Πασχάλης ο Τερζής προσπαθεί χρόνια να το κάνει αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι προσπαθούν δηλαδή. Προσπαθήστε να πείτε καλά τραγούδια. Και οι υπόλοιποι όλοι, όχι με αυτή την ανοχή, ότι έλα μωρέ, καλό είναι να πούμε. Ξέρεις, υπάρχει μια ανοχή του στυλ ότι εντάξει, όλα ίδια είναι. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Δηλαδή, αν η Βύση, η Βανδύ, η Παπαρίζου τώρα που είναι superstar, ο Ρέμος, ο αυτός, αρχίσουν και τραγουδάν, ανεβάσουν το τραγούδι που λένε. Ανεβάσουν την ποιότητα τραγουδιού που λένε. Να λένε, έλα εδώ ότι κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι με αγαπάς. Δεν το λέω αυτό. Όχι ότι είναι κακό, αλλά ας πω κάτι καλύτερο. Ναι, ναι. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν τότε αυτομάτως ανεβαίνει το πλαίσιο. Αυτομάτως οι καινούργοι πιτσιρικάδες έχουν άλλη ρότα. Δεν θα το κάνουν. Και έχω και. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν. Γιατί αν δεν το κάνουν, θα καταστραφούν όλοι. Σε βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό. Στο σινεμά το φουαγέ να τριγυρίζεις. Με στον καπνό. Πέταξα ένα σ' αγαπώ και εσύ αμίλητη να κλαις και να καπνίζεις. Το χαλί μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα. Κι όταν μας βρήκε το πρωί μου πες τ' αυτή, δεν έχω άλλο ουρανό έξω από σένα να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι να με θυμάσαι. Ο ρόλος των τραγουδιστών, ακόμη και των καλών τραγουδιστών, είναι αρνητικός γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Αναφέρθηκε σε. Είναι κάποιο. Πολλά τα λεφτά, βέβαια. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά και τα παίρνουν άκοπα. Ναι. Πολλά λεφτά. Εν τω μεταξύ αυτό γυρίζει. Δηλαδή παίρνουν λεφτά και οι εταιρείες, παίρνουν λεφτά και οι διαφημιστές, παίρνουν λεφτά και οι εφημερίδες, παίρνουν λεφτά και η τηλεόραση. Μα δεν είπα, πάλι θα παίρνουν. Γιατί να μην παίρνουν.
Τότε δεν έπαιρνε πολλά λεφτά ο Μπιθικότσης. Δεν έπαιρνε, σε αντιστοιχεία, δεν έπαιρνε πολλά λεφτά ο Νταλάρας. Πάντα. Δεν έπαιρνε πολλά λεφτά η Αλεξίου. Γιατί αυτοί τραγουδάγαν αυτά τα τραγούδια, αυτοί τραγουδάγαν αυτά. Άλλαξε το κόζι όλο, ρε παιδί. Ναι, το κόζι. Μύκονος, κόλπα, αυτά, ξέρω εγώ. Κολονάκι, δεν κυμαίνω κιόλα το κολονάκι εδώ στο σπίτι τη γυναίκα μου να πούμε εκεί το πατρικό. Και βλέπω, α πούμε. Δηλαδή κάθε Σάββατο πρωί νομίζω ότι όλη η Αθήνα μαζεύτηκε. Και μετά πάνε σε Μύκονο το καλοκαίρι. Αλήθεια. Αυτό το κόλπο όλο πρέπει να αλλάξει, ρε παιδάκι. Ναι, αλλά για να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει εκβάθρον. Δεν αλλάζει από την αλλαγή νοοτροπία του τραγουδιστή. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν. Όλοι. Λοιπόν. Ένας με τις... Άρα λοιπόν θέτεις ένα πρόβλημα γενικότερο και είναι πολύ σωστό έτσι όπως το θέτεις. Κουλτούρας ενός λαού ο οποίος έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εντελώς. Δεν είναι. Εντελώς. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζω, με πιζώ. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόχια, παριστάνω το χαζό. Κάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο. Με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα είμαι πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Θέλω να μιλήσουμε για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι στους στίχους. Ναι. Γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Ισαάκ Σούση. Είναι εξαιρετικός ο Ισαάκ. Είναι εύστοχος πολύ. Έχει ένα εντελώς προσωπικό ιδιόρυθμο στυλ. Και αυτό είναι σπουδαίο. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι πολύ τρυφερός και είναι σπουδαίος. Κάντε παρέα με τον Ισαάκ. Είναι πολύ φίλος με τη γυναίκα μου, καταρχήν. Πολύ. Κολλητή. Και βλέπεις ότι αυτό το παιδί με το τόσο ταλέντο και με τα πολύ ωραία τραγούδια είναι απένταρο. Ψάχνει για δουλειά. Ξέρεις τι δυστυχία είναι αυτή. Δεν είναι φοβερό. Εμένα είναι φίλος μου, τον αγαπώ. Έχει κάνει 15 επιτυχίες. 20. Επιτυχίες μεγάλες. Και πολύ σπουδαία. Όχι, τραγούδια. Για το θέμα το οικονομικό μιλάω τώρα. Πολύ σπουδαία, εντάξει. Κι άλλοι έχουν κάνει πολύ σπουδαία τραγούδια και δεν έτυχε να γίνουν κάτι, να ακουστούν. Όχι, είναι συγχρόνους. Και... Στο οικονομικό επιτρέπεται τώρα, δηλαδή ψάχνει άλλο για δουλειά. Ψάχνει... Και δεν είναι μόνο ο Ισαάκ, ξέρω 100 τέτοιου σπουδαίου. Σε διάφορους τομείς, οι οποίοι είναι σπουδαίοι στον τομέα τους και ψάχνουν για δουλειά ή ψάχνουν να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Να μπουν να κάνουν. Και δεν, δεν είναι φοβερό. Πάρω πίσω τα τραγούδια και θα έρθω με τα πόδια. Πεινασμένος σαν το λύκο και αξίριστος για μέρες, θα με στήσουνε στο τοίχο της αγάπης σου οι σφαίρες. Μπορούμε να σου διαβάσω ένα βιβλίο που μου στείλε ο Ισαάκ. Ναι, το κλείνετε πάπυρο, ναι. Με μνησόμε, Κύριε, γιατί ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε ριχά, ούτε βαθιά, παρά ανυπολόγιστα στη μέση. Ξέχασέ με, Κύριε, γιατί οι αμαρτίες σου είναι εξίσου απαράμιλες με τις θεωρίες σου και δεν υπάρχει στους πειρασμούς ο τελευταίος, παρά μόνον μεταβολή και κλίνατε επάπειρον. Σου έχει λατρεία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα τραγούδια που σου έχει γράψει. Πολύ. Μου άνοιξε ένα καινούριο δρόμο. Το οποίο δεν τον είχα πάρει χαμπά. Δεν είχα πάρει πρέφα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Εγώ λατρεύω. Αυτό το τραγούδι, το σκοπτικό, το περίεργο που έκανε, το αυτοσαρκαζόμενο, το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το, δεν το μπορούσα να το φανταστώ. Αυτό με τη. Ξεκινώντα από το γάτο και τα λοιπά. Έτσι. Γράφει δεν θα έρθει για διακοπέ. Μπροστά μαθήματα μου λε. Φωτογραφίε
ευχές θέλεις απ' το λούδι και άλλες με το γάτο σου το λύπη. Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Έλα! Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Γιατί σου λέω τώρα, ας πούμε, για τα σημερινά τραγούδια, έτσι. Εγώ δεν σου λέω να έρθουν να βρουν εμένα που δεν γράφω, που δεν είμαι συνθέτης και γράφω πέντε τραγούδια. Ίσα-ίσα για να κάνω εγώ τη δουλειά μου, έτσι. Δεν αισθάνεσαι, δεν αισθάνεσαι συνθέτης. Δεν είμαι παραγωγικός πολύ. Γράφω 10 τραγούδια για μένα και αν μου περισσέψει. Για κάτι, μένα, έτσι. Ναι. Δεν δίνεις σε κανένα. Αν μου περισσέψει, αν έχω χρόνο. Δεν έχω πολύ παραγωγή. Δεν μπορώ να στείλω το μυαλό μου. Είσαι τεμπέλης δηλαδή. Μεγάλος. Δεν αράζω. Μα δεν, ίσα-ίσα που κάνω χιλιάδες πράγματα, αλλά όχι σε σχέση με τη μουσική. Μπορώ να πηγαίνω για ψαρέματα, μπορώ να πηγαίνω ταξίδια, μπορώ να πηγαίνω να βλέπω γήπεδα, μπορεί να βλέπω τηλεόραση. Περίμενε, τύπου, περίμενε. Και... Μπήκε σε εδάφη καταπληκτικά. Πας για ψάρεμα. Ναι, πάω. Άλλο. Πας γήπεδο. Δεν πας. Κατά κόρον. Κατά κόρον. Παναθηναϊκός είμαι. Και Νίκη Βόλου. Καταρχήν πηγαίνω όταν έρχεται η Νίκη Βόλου εδώ, όπου και να παίζει. Στο Εγάλιο, στο Ξέτσερα, καταλαβαίνεις. Στον Ατρόμητο, στο Βύρονα. Το... Πολύ καλά. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είσαι και βάζελος. Ναι, βάζελος επειδή είμαι και δίπλα από το γήπεδο. Εκεί μένω χρόνια από παιδάκι. Μ' αρέσουν οι μεγάλες ομάδες εμένα, γιατί ξέρεις, λένε Παναθηναϊκός. Αν δεν υπήρχε Ολυμπιακός και δεν υπήρχε ΑΕΚ, δεν θα ήμουν πάνω. Καταλαβαίνετε, όλο το κόλπο είναι εκεί. Τη Βαβυλώνα τη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Η πικρή βροχή, βράδυ Σαββάτου. Το δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Ενδιαφέρει ο τρόπος που δουλεύεις, γιατί εσύ δεν είσαι μόνο μουσικός. Σε βλέπω να υδροκοπάς και αυτό το λογαριάζω πάρα πολύ πάνω στο πάλκο. Αυτό είναι το σπουδαιότερο από όλα τελικά. Εκεί καταλήγουμε. Για πες. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως και επαναρχόμαστε, ότι μπορεί τον τρόπο που θα βγαίνει ένας δίσκος ή πώς θα παρουσιάζει τη μουσική, να μην τον ξέρουμε σε μερικά χρόνια. Αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, γιατί αυτό είναι η πεμπτουσία της δουλειάς που κάνουμε, είναι όταν βγαίνεις στη σκηνή να παίξεις. Εκεί τι γίνεται. Πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε κομπιούτερ να σου φτιάξουν τη φωνή άμα είσαι φάλτσος, ούτε λεξοτανέλ να μην τρέμει, ούτε δημοσιοσχετίστας για να σε επιφέρει. Μπορεί να κάνει παιχνίδι με τον κόσμο. Δεν είναι μέγα πράγμα. Το σπουδαιότερο από όλα. Και ξέρει, πολλέ σπουδέ είναι και συναυλίε, Λευτέρη. Γιατί ξεκινά και παίζει τη μία μέρα είσαι στη Λεμεσό και την άλλη είσαι στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρει, σπουδαιό πράγμα αυτό. Και τραγουδά τα τραγούδια στον άνθρωπο. Με δύο παράλληλε διαφορά.
Δύο παράλληλες διακοπές. Στην άκρη του απείρου, στιγμούλα του ονείρου. Σταγόνα που στάζει, πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα, στον κόσμο φοβέρα. Στη νύχτα γουρνιάζει, πώς σε τρομάζει. Σουγάζει σελήνη, που να βρω γαλήνη. Στον άδεια να τέλω, πόσο σε θέλω. Παρότι τα τραγούδια σου δεν είναι λαϊκά, έχω παρατηρήσει σε συναυλίες ότι έχουν μια πλήρη αποδοχή. Έχουν μια λαϊκότητα. Ναι, και τα τραγούδια. Δεν είναι λαϊκά σαν φόρμα, εννοείς. Όχι, δεν είναι λαϊκά σαν φόρμα. Και ο κόσμος τα γουστάρει και τα λέει αυτά τα τραγούδια. Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ. Πολύ. Και φαντάσου εσύ δεν είσαι λαϊκός τραγουδιστής αποδοχής, τα λες ο ίδιος. Πρέπει να είσαι περήφανος για αυτό που γίνεται. Αλλά και πρέπει να γράφεις λίγο περισσότερο. Μ' αρέσει το πράγμα του. Μέσα στο ημίφος ο συνήθως. Ταρταρούγα γυαλιά, κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένα. Και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω. Και εγώ πως πάντα εδώ περιμένω. Αλλά εσύ κάτι έχεις. Είσαι εδώ μα απέχεις. Από μένα, από σένα. Από οικία και ξένα. Αλλά εσύ κάτι έχεις. Είσαι εδώ μα απέχεις. Από μένα, από σένα. Από οικία και ξένα. Μου έχεις δώσει εσύ στίχους. Ανοίγω το βιβλίο και βγάζω πέντε στίχους που διαβάζω και τη στιγμή. Που με ενδιαφέρουν, που έχω σκεφτεί το περιεχόμενο. Ανοίγω τους πέντε, τους τρεις στίχους, τους βάζω εδώ και ξεκινάω με την κιθάρα. Ξεκινάω τη μία φράση από εδώ δεν μου βγαίνει, ξεκινάω και την άλλη δεν μου βγαίνει, ξεκινάω και στο ένα από τα τρία που αρχίζει και μου κάθεται κάτι που μου αρέσει, παίρνω τα υπόλοιπα, παίρνω το τραγούδι, το βάζω κάτω και μου βγαίνει. Έτσι γίνεται. Σου βγαίνει. Αβίαστα. Αβίαστα. Βγαίνει αβίαστα, γιατί άμα καθίσουν το. Θα βγουν όλα. Ναι, θα βγουν όλα, αλλά δεν το κάνω. Γι' αυτό δεν βγάζω και πάρα πολλά τραγούδια. Βγαίνουν αβίαστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Εντάξει τώρα, επειδή κάνω και κάποιες μουσικές για κινηματογράφους, για θέατρα κτλ. Εκεί πια το πράγμα είναι. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ ναι, μεγάλο. Γιατί είναι κατά παραγγελία μένα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος. Είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς. Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι. Σου φιλάω και το δαχτυλάκι. Που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά. Τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου. Έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε. Κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Έχεις κάνει πολύ σινεμά, σε ενδιαφέρει αυτό. Έχω κάνει τρεις ταινίες, οι οποίες ήταν και πετυχημένες. Ναι, ξέρω. Και τώρα φέτος είναι άλλες δύο να κυκλοφορήσουν. Σε ενδιαφέρει δηλαδή. Ναι, με ενδιαφέρει, Ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω τώρα επειδή. Ήθελα να σου πω, ξέρω εγώ, το γάτο, τη ζητά, αυτού του είδους τα τραγούδια μου που γίνανε πολύ γνωστά και μου φέρουν ταινίες οι οποίες είναι όλες σε τέτοιο στυλ. Κομεντί, ξέρω εγώ.
και μου βγαίνουν. Σου αρέσει, ναι. Είσαι άνθρωπος του χιούμορ. Ναι, μου βγαίνουν αυτά. Θα ήθελα όμως να κάνω, ξέρω εγώ, και να δω. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ να ερχόταν ένας σκηνοθέτης απ' έξω και να μου έλεγε: Ελά, εδώ πάρε αυτή την ταινία και κάνε ένα έτσι. Βαρύγδουπο, να δω που θα με οδηγήσει. Δεν το έχω κάνει ακόμα αυτό. Ούτε και στο θέατρο. Στο θέατρο κάνω παιδικά μέχρι στιγμή. Ωραίο είναι αυτό. Έχω κάνει κάποια του Σέξπιρ, αλλά μετά ξεκίνησα τα παιδικά τα οποία μου άρεσαν πολύ. Γιατί εσύ ξέρεις το κρεβάτι τι θα πήρω κέντρο. Στα σκοτεινά δωμάτια είναι η ψυχή μας μικρή και δεν χωράνε εκεί μυστικά. Και εσύ μονάχα ξέρεις πως η αλήθεια είναι εκεί που η μοναξιά μου στον καθρέφτη κοιτά. Εγώ έπαιξα με τον συνδρόμο πολλές φορές. Παίζαμε. Όταν ήμασταν με τους Ερμίτες, όπου κάνει πάρα πολλές συναυλίες και παίζαμε και στο Ροντέο ένα χειμώνα μαζί. Εκεί στη Χέιδεν. Ναι, ναι. Αυτός ήταν πολύ καλός μουσικός εκεί. Είχε... Σπουδαίος. Δεν το γνώρισα ποτέ αυτό το πίτι. Και μεγάλη έτσι, ενέργεια πολύ. Αυτό που του συνέβη είναι φοβερό. Ο χαμός ενός ανθρώπου είναι κάτι το. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι φοβερό γενικά. Όλο το πράγμα. Μακριά. Και τα παιδιά δυστυχώς επειδή δεν ξέρουν. Πειραματίζονται, να δούμε για πλάκα κλπ. Δεν είναι για πειραματισμούς, γιατί... Μετά μπαίνεις απευθείας στην κόλαση. Απευθείας. Η ζωή ξανά έχει αλλάξει. Σε καινούρια τραβήγματα μπήκε. Στα κλεφτά σου φιλιά ξαναβρήκε. Ό,τι ως τώρα μ' είχε τρομάξει. Μα χαλάλι, μικρό μου, χαλάλι. Τόσο σπάταλος είναι ο πόνος. Δε με νοιάζει που χάνεται ο χρόνος και η καρδιά μου μυαλό δε θα βάλει. Το κορμάκι αυτό που λατρεύω σατανά στις δικές του τις φλόγες θα φωτίζει αυτά που πιστεύω πως καίγεται σ' άλλη αγκαλιά. Του Φλεβάρι, του Μάρτη τα χιόνια του Εργένη. Περνάς καλά. Είμαι ευχαριστημένος με την οικογένειά μου. Αυτό έχει σπουδαίο. Είμαι ευτυχισμένος γιατί μου συνέβη στο πλήρωμα του χρόνου, εκεί που έπρεπε να γίνει. Έζησα τη ζωή μου, έκανα αέρα, να κοιμόμουν όταν ίστασα. Ναι. Χρόνια ολόκληρα. Έχω γυρίσει τον κόσμο όλο, πήγα μέχρι το Βόρειο Σάιρ. Έχω πάει στο Νάρβικ. Νάρβικ είναι. Ναι, ναι, ξέρω. 800 χιλιόμετρα βόρεια του Τροχάιμ. Και το έχει πληρώσει όμως. Ναι. Το πλήρωσες. Με την επέμβαση. Ναι, το πλήρωσα με την υγεία μου. Διότι αυτό μπορούσε να σε οδηγήσει στο θάνατο. Ναι. Δηλαδή. Έπινα και κάπνιζα και ζούσα όπου γη και πατρές. Δεν το υπογραμμίσεις αυτό ότι έφτασες στο χειρουργικό τραπέζι και ήσουν έτοιμο θάνατο. Ναι. Με αρτηρίες δηλαδή. Γλίτωσα. Όχι, γιατί βλέπουν παιδιά αυτή τη στιγμή. Ναι, ως εκτάγματος γλίτωσα. Γι' αυτό λέω και για το θέμα των ναρκωτικών κτλ. Γιατί σου λέω πέρασα μέσα από. Συμπληγάδες, πέτρες, κάπνισα τα πάντα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω. Και μάλιστα ένα φεγγάρι είχα μπλέξει κιόλα σε τέτοιες ιστορίες που ξέρεις. Πήγαινες να βρεις. Αλήθεια. Βέβαια. Και πήγαινα, ας πούμε, για να βρω και μου λέγανε δεν έχουμε τέτοια. Δεν παίρνεις από εκεί. Ξέρεις πόσες φορές δεν γλίτωσα από αυτό. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί το κόλπο. Έτσι. Γι' αυτό λέω ούτε από εκεί, ούτε λαφριά, ούτε τέρμα. Και ούτε και κάποια στιγμή. Το τσιγάρο το κόψα ούτως ή άλλως τώρα, αλλά και το τσιγάρο πολύ. Τραγικό, αλλά για αυτή την περίπτωση τώρα αυτό δεν μπορεί να πει, ξέρεις. Όχι. Και δεν το λέω με τη λογική, λέτε, να κάνω τον νουθεσίες. Δεν είναι εγωιτευτικό πράγμα οι νουθεσίες. Όχι, βέβαια. Αλλά εγώ έτσι. Το λέω, παρότι ναι. Είναι κάπως. Δεν μπορεί να μπει ειδικά τώρα να τον πιάσει, να του κάνει να πούμε το κήρυγμα πατρικό, γιατί θα σου πει. Ρε μάγκα, γιατί εσύ κάπνιζες. Άσε μας τώρα, μωρέ, ούχ, να μην καταλάβει. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο καθένας έχει το δικό του κόλπο και το δικό του μπαϊράκι. Το καταλαβαίνω. Αλλά την πατάμε, εγώ θέλω να πω. Απλώς λέω, επειδή βρέθηκα κι εγώ. Ήταν τα ράδια ανάποδα και την κλείτωσα στο εκλάβο. Έτσι κι εγώ. Έτσι. Με έμφραγμα. Γιατί κι εγώ έκανα τα ίδια πράγματα. Προσέξε όσο είναι καιρό, γιατί μετά δεν γυρίζει πίσω τίποτα. Λύσε τα μάλι, σε τα μαύρα σου μαλλιά. Αύρα γλυκιά, σακροθαλάσσια. Είσαι δικιά μου Παναγιά. Ταξίδεψε με κι όπου φτάσει. Με τη αγάπη στα πουλιά. Μαλάμα, τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστέρια, αλκιονίδες μέρες.
να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι πολύ έξυπνος. Έχεις έναν αέρα ελευθερίας. Είσαι πολύ φιλικός, παρότι δεν έχουμε κάνει παρέα. Και ανήκω εγώ σε μια άλλη γενιά, την οποία θα μπορούσες και να την αντιπαθείς σε ένα ποσοστό. Γιατί εμείς τις δεκαετίες του 60, όπως λέει και ο Πορτοκάλογλου, είχαμε καπελώσει τα πάντα. Έλα, ξέρεις τι γίνεται, παιδί, πάντα μένει κάτι καλό. Πάντα μένει κάτι καλό και το καλό δεν μπορείς να το απεμπολίσεις, να πεις ότι δεν συνέβη ποτέ. Α, καλά, μα πώς. Είναι στα μάτια. Από ο λαός τα ξέρει. Όταν εσύ έχεις γράψει 5 αριστουργηματικά τραγούδια, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια εγώ και να πω, έλα, μόρα, δεν τρέχει τίποτα να πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Αν οφείλεις κάτι σε κάποιους ανθρώπους, πρέπει να το τουλάχιστον, αν με τι άλλο, να το αναγνωρίζεις. Μπορεί να μην το σαλπίζεις, αλλά να το λες. Ναι. Όταν χρειαστεί να το λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δευτέρη μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Τη σκοτεινιά τη σκάφη θα έρθει μαζί σου. Τα αυτή που κράτησες δική σου, δική σου, δική σου. Ο κόσμος ξημερώνει, ο κόσμος ξημερώνει. Thank you.